να σε ρωτήσω ποια είναι τα συναισθήματά σου μετά από αυτό που έγινε. Μιλάει τώρα, μιλάει. Περισσεύει, έτσι. Είναι ανακούφιση. Για μένα. Για την ομάδα. Για την ομάδα νομίζω ότι το συνέστημα είναι λήψη, γιατί θέλαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, θέλαμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς, να μπορούμε να είμαστε πρώτοι. Δυστυχώς δεν το μπορούσαμε. Να κοιτάξουμε μπροστά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αν κρατήσουμε κάτι από το Εγώ θα πω ένα πράγματα που έμαθα από ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, ο κύριος Σάντος. Μου έλεγαν δεν μπορείς να κερδίσεις, να μην χάσεις. Αλλά θα αφήνει πάντα κάτι μέσα μας που θέλαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι οπωσδήποτε. Είχαμε ευκαιρία να μπούμε μαζί με τον Ολυμπιακό μπροστά στη βαθμολογία. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε. Αλλά να κρατάμε τουλάχιστον το καλό ότι είμαστε ακόμα ήττοι. Η πίεση από το άγχος ότι ο Ολυμπιακός εχθές έβρε ισοπαλία απόλυσε άγχος περισσότερο. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεύτερον, αν υποτιμήσατε το Παναθηναϊκό σε σχέση με το πρώτο μήνυμα, δεν είχατε την ενέργεια και την φρεσκάδα αυτή που περίμεναν. Νομίζω ότι ούτε ένα ούτε τον άλλον. Νομίζω εμείς έχουμε δείξει ότι και με την πίεση βγάλουν αποτέλεσμα. Δυστυχώς σήμερα δεν είχαμε αυτό το αποτέλεσμα που θέλαμε. Και τη δεύτερη ερώτηση σου, νομίζω ότι δεν είναι αυτό ότι δεν σεβόμαστε το Παναθηναϊκός. Εμείς σεβόμαστε κάτι αντιπάλο που παίξει μαζί μας. Αλλά ό,τι και να πούμε, ήταν ένα ντέρμπι, ήταν ο Παναθηναϊκός. Άσχετο που δεν περνάει την καλύτερη τη φάση την ομάδα, αλλά νομίζω ότι μας διάβασε καλά, μας έκλεισε τους χώρους που συνήθως παίζουμε και δυσκολέψαμε λίγο. Είχαμε φάσεις, αυτοί με δύο σούτ που κάνανε δύο γκολ, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς το στόχο μας είναι να κερδίζουμε το πρωτάθλημα και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός το ξέρει και εμείς αν είμαστε πρώτοι το ξέραμε ότι το πρωτάθλημα δεν τελειώσει ούτε σήμερα ούτε αύριο. Οπότε έχουμε αρκετά παιχνίδια, πρέπει να δουλέψουμε όπως δουλεύουμε μέχρι τώρα για να μπορούμε να πετυχαίνουμε στο στόχο μας. Είναι η δεύτερη φορά που σκοράρεις το τελευταίο δευτερόλεπτο ενός αγώνα, βάζει ευρύτερο στο μπάσκετ, ένα γκολ από πέναλτι πολύ κρίσιμο. Χρειάζεται, τι σκέφτεσαι? Είναι μεγάλη πίεση και τη στιγμή. Πέρυσι με τον Πανιόνιο, το παιχνίδι του πέρα. Νομίζω ότι εμείς ποδοσφαιριστές θέλουμε αυτή τη πίεση. Είναι καλή πίεση. Όπως είχαν πει, πως λένε πολλοί ότι η πίεση είναι κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι οικογένειες που δεν έχουν λεφτά να φάνε. Αυτή είναι η πίεση. Να φέρουν φαγητό στο σπίτι. Αυτό είναι πίεση, αλλά είναι η καλή πίεση. Εμένα μου αρέσει αυτά, όπως μου αρέσουν νομίζω σε όλους τους παίκτες μας. Ευτυχώς το πέτυχε το γκολ και δεν χάσαμε το παιχνίδι. Στο τέλος του μάτζ είδαμε ότι συγκεντρωθήκατε όλοι οι παίκτες και δώσετε ένα νόρμα και μετά πήγατε στον γκολ. Τι ακριβώς έγινε και αν θέλετε να μας πεις και πού αφιερώνεις τα δύο τέρματα του σημείου. Αυτά που έγινε εκεί μέσα στο αγωνιστικό χώρο θα μείνει εκεί. Όπως μένει όλα που γίνονται μέσα στην αποδυτήρια. Και τα γκολ είναι την οικογένειά μου. Δεν σκέφτομαι. Σκέφτομαι τη θέρμα και τίποτα άλλο.